Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας έχουν επιδοθεί εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού. Δυστυχώς βρισκόμαστε πάλι στο συνήθες φαινόμενο. Ε, περάσαμε τρεις εβδομάδες με μια μεγαλη συρροή σειροή κόσμου. Πάνω από 5.500-6.000 συναδέλφους περάσανε από εδώ σε μια προσπάθεια να διεκπεραιώσουμε με όσο πιο πρακτικό και ομαλό τρόπο γίνεται το τη διευθέτηση για τα, τα απαιτούμενα πετούμενα δικαιολογικά για το Ταμείο Ανεργία. Και ενώ θα περίμενε κανεί η λήξη τη τουριστική σεζόν να φέρνει ανακούφιση, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αφού του εργαζόμενου περιμένει ένα δύσκολο οικονομικά χειμώνα και μια λίστα ανεργία που κάθε μέρα μεγαλώνει. Γύρω στους 25.000 εργαζομένων περάσαν από τα γραφεία του ΑΕΔ και από εδώ υποστηριχτικά. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκο αυτών των εργαζομένων δεν επιτρέπεται να δουλέψει κατά του χειμερινού μήνε, γιατί υποτίθεται ότι επιδοτείται. Ε, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχει καλή ποιότητα ζωή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονό πω ακόμα και μεσούσει τη τουριστική περίοδου και παρά την επιμήκυνσή τη, οι δείκτε τη ανεργία είχαν πάρει την ανιούσα. Έχουν φόβο οι εργαζόμενοι γιατί καταρχήν πιέστηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Γιατί παρόλο που είχαν βιωσιμότητα τα ξενοδοχεία, επισκεψιμότητα η Κρήτη, τα κρεβάτια του ήταν πλήρε, οι άνθρωποι αυτοί εξουθενώθηκαν πιέστηκαν να βγάλουν τη δυνατό, την περισσότερη δυνατή δουλειά με το λιγότερο δυνατό προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι εξαντλήθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΕΒ, τον Αύγουστο οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 14.033 άτομα, καθώς τον τελευταίο μήνα του Θέρους αναζητούσαν εργασία 841.481 άτομα, έναντι 827.854 τον Ιούλιο. Το σύστημα Εργάνη κατέγραψε πως η μισθωτή απασχόληση στον κλάδο της εστίασης μειώθηκε τον Αύγουστο κατά 6.547 θέσεις εργασίας, ενώ και στα καταλήματα υπήρχε μείωση κατά 3.560 θέσεις. Ταμείο Ενεργεία. Ταμείο Ενεργείας η μόνιμη δύσκολη κατάσταση για όλου του συναδέλφου. Θα είμαι στο επίδομα ανεργία. Αυτά που θα πάρω θα με φτάσουν να περάσω του επόμενου μήνε μέχρι να ξαναδουλέψω. Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί και για το κατά πόσο θα υπάρξει τελικά μέρημνα για του εργαζόμενου στα ξενοδοχεία που επλήγησαν από το κανόνι τη Thomas Χουκ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν εξαγγελθεί, Αναμένεται να δοθεί ένα επιπλέον μήνα ανεργία με 80 ένσημα. Σαν πρόθεση το γνωρίζουμε κι εμεί. Ακόμα δεν το έχουμε διαπιστώσει ω περαιωμένο.